Γεια σας παιδιά, πάνω στο εδώ από The Greek PC Zone και σήμερα μπορεί να μην περιμένατε ότι θα δείτε Battlefield 3 στο κανάλι μας, αλλά είπα να ξεκινήσω και κάποια βίντεο διότι ίσως και βασικά υπάρχουν αρκετά άτομα που θα παίζουν Battlefield και σκέφτηκα ότι θα είναι καλό έτσι να υπάρχει λίγο. Αν και είχα κάνει ένα βίντεο στην αρχή για το Battlefield 3, αλλά μετά μπήκαν άλλα παιχνίδια και έτσι δεν είπα να το συνεχίσω. Αλλά τώρα ίσως πιστεύω θα υπάρξουν αρκετά βιντεάκια, ίσως και με κάποια άλλα άτομα, είτε ακόμα και τον Μάικ, διότι ίσως το πάρει και αυτός. Ίσως παίζουμε κάποιο μαζί ή και με άλλα άτομα, αν βρεθούν φυσικά, ή με κάποιον από εσάς, όποιος το έχει και θέλει να παίξουμε. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα, μας στέλνει ένα μηνυματάκι και μου στέλνει εδώ πέρα στο κανάλι ένα μήνυμα, επικοινωνεί μαζί μου και του δίνω το ID μου και έτσι παίζουμε. Δεν τρέχει κάποιο θέμα, όλα τα μηνύματα όσοι μας έχουν στείλει παίρνουν μια απάντηση και έτσι θα πάρετε κι εσείς. Και έτσι είπα να το ξεκινήσω και λίγο το Battlefield. Αυτό δεν είναι ένα live gameplay που βλέπετε τώρα. Έχει μπει ο ήχος από πάνω, τη φωνή μου, και τέλος πάντων ο λόγος που έτσι είπα να το κάνω είναι όλα αυτά που σας είπα πριν και γενικά να ξεφύγουμε και λίγο από τα γνωστά παιχνίδια, τα παιχνίδια που τα κάνω σε part όπως το Medal of Honor που να δούμε το campaign του, αν και θα πρέπει να το προχωρήσω λίγο και αυτό γιατί το έχω αφήσει από στο πίσω, να τελειώνει και αυτό σιγά σιγά. Και γενικά έρχονται πολλά νέα παιχνίδια και φυσικά όλα αυτά τα νέα παιχνίδια θα τα δείτε, με κάποιον τρόπο θα τα δείτε στο κανάλι μας, αυτό είναι το σίγουρο. Κάποια βίντεο, όπως π.χ. κάποιοι είχαν πει, μας είχαν στείλει για πριν βγει το Black Ops 2, πριν κυκλοφορήσει, αν θα κάνουμε, είχαμε απαντήσει και είχαμε απαντήσει ναι, φυσικά θα κάνουμε. Απλώς είναι κάποια πράγματα που μας πάνε πίσω και έτσι δεν υπάρχει τόσος χρόνος. Και ναι, γενικά είναι αυτά. Αλλά θα προσπαθήσουμε να τα δώσουμε όλα τώρα που έρχονται και τα Χριστούγεννα. Δεν υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις ούτε από εμάς αλλά ούτε από εσάς. Έτσι θα έχετε το χρόνο να βλέπετε και τα βίντεο μας, αλλά και να ανεβάζουμε εμείς βίντεο για εσάς ώστε να βλέπετε. Και φάγα. Τι είναι αυτό, GP30, τέλος πάντων, Grenade Launcher. Και να βλέπετε παιχνίδια διάφορα τέτοια από εμάς. Να έχετε μια γνώμη για κάποια παιχνίδια. Τι άλλο. Ναι, είπα πως το username μου στο παιχνίδι είναι, το βλέπετε και κάτω, είναι πάνω XGR. Όσοι θέλετε με κάνετε add στο Origin. Παίζουμε κανονικά όλα αυτά. Όσοι ακόμα όσοι κάποια άτομα ίσως το έχουν και θέλουν να κάνουν κάποιο βίντεο μαζί μου ή οτιδήποτε άλλο, εγώ είμαι δεχτός σε όλα. Μόνο λίγο στο χρόνο, ημέρα και ώρα θα τα βρούμε. Πιστεύω πως θα τα βρούμε. Και όλα αυτά. Ναι, εδώ πέρα είναι το γνωστό σημείο που γίνεται σε αυτό τον χάρτη. Η αντίπαλη ομάδα κάθεται μέσα εκεί, εμείς απ' έξω, ή το αντίθετο να γίνεται. Έχω έρθει στη θέση και στις δύο θέσεις, και σε αυτήν που είμαι αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, αλλά και στην άλλη που είναι αυτός εδώ πέρα ο σνάιπερας που καμπερώνεται μέσα εκεί. Ναι, είναι λίγο μανούβρα. Λοιπόν, εδώ πέρα πολλοί πέφταν κάτω. Ας ρίξουμε κανένα revive. Πστ, τσ, 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 τσ.
Ναι, αυτός ξαναβγήκε. Γενικά τώρα να πω και λίγο για τον Battlefield, γιατί τα υπόλοιπα πιστεύω τα είπα. Τώρα για games ονομαστικά δεν θα πω, γιατί δεν είναι κάτι σίγουρο. Μπορώ να κάνουμε σήμερα να πω αυτό, αύριο να γίνει το άλλο. Θα πω ότι έχουν βγει μέχρι στιγμής, πιστεύω θα το κάνουμε, τουλάχιστον τα πιο γνωστά, έτσι. Μου πείτε τώρα, είχε βγει και το Assassin's Creed 3, αλλά εντάξει, εκείνη την περίοδο δεν υπήρχε πολύς χρόνος, γιατί κάποια παιχνίδια δεν θέλουν και κάποια οργάνωση, έτσι, δεν είναι... άντε μπαίνουμε, κάνουμε record και το ανεβάζουμε. Τουλάχιστον για να βγει, τουλάχιστον έτσι το έχουμε εμείς στο δικό μας κανάλι, ώστε να βγει καλό το υλικό που φτιάχνουμε για σας, θέλουμε μια οργάνωση, δεν τα κάνουμε βιαστικά και το ένα και το άλλο, γιατί αλλιώς δεν θα βγει καλό αυτό που θα δείτε. Δεν θα λέμε σωστά πράγματα μέσα εκεί, δεν θα ξέρουμε να λέμε πράγματα για το παιχνίδι ή για παλιότερες σειρές που υπήρχαν, και έτσι δεν θα είναι κάτι το καλό και μια νέα πληροφορία για εσάς. Θα το βλέπετε. Ναι, αυτό ήταν λίγο fail που με φάγε, έτσι. Και έτσι, όπως είπα, θέλει μια οργάνωση όλα αυτά. Τώρα το Assassin's Creed 3 δεν έτυχε και απλώς δεν το κάναμε. Πολλά νέα. Ωπα, να τους, τον έφαγα. Με το Mortar. Α, πήραμε revive. Εντάξει, καλό αυτό. Τι άλλο. Ναι. Τα νέα παιχνίδια που έχουν βγει μέχρι στιγμής θα υπάρχουν, θα τα δείτε στο κανάλι σύντομα. Μέσα στις γιορτές θα υπάρχουν και καλά πράγματα. Και όλα αυτά θα τα ξαναπούμε σε άλλο, κάποιο άλλο βιντεάκι. Ναι. Λοιπόν, αυτό ήταν, ευχαριστούμε που με παρακολουθήσατε, γεια σας.